Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 17 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα Τρίτη, 3 του Ιούλη. Παραμονές της αναχώρησης του ποδοσφαιρικού Άρη για τα 3-5 πηγάδια της Νάουσας, όπου θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Θα μιλήσουμε για ό,τι νεότερο υπάρχει από το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, όπου είχαμε και συμφωνία με τον Χαβιέ Ματίγια, το ακούσατε και νωρίτερα. Θα μιλήσουμε για αυτά τα οποία περιμένουμε. Θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δεν έχει να κάνει τόσο μεταγωνιστικό, αλλά αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μετά από τις 5.30 ένα προγραμματισμένο ραντεβού, αν μας βοηθήσει και τηλεφωνική επικοινωνία, θα έχουμε τον καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το μπάσκετ, όπου είχαμε την είδηση με την ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στον Άρη και τον Δημήτρη Φλιώνη, σε μια υπόθεση που φαινόταν ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε για κάποιο διάστημα, μετά και από την χθεσινή ανακοίνωση της ΚΑΕ. Τελικά ο νεαρός Γκάρτ θα παραμείνει στην ομάδα για τα επόμενα 2 χρόνια και θα τα πούμε φυσικά πιο αναλυτικά όλα αυτά μαζί με πολλά άλλα μέχρι και τις 7. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, τις γνώμες σας, τις απορίες σας και το στέλνετε στο 545-26. Θα δούμε που στη δεύτερη ώρα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, ανάλογα με την ροή της εκπομπής, στη διάρκεια της οποίας ασχοληθούμε κυρίως με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, μιας και εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, και με την αναχώρηση του Άρη αύριο για το Βέρμιο και με τις κινήσεις που γίνονται, με τις επαφές που υπάρχουν με τα γραφικούς στόχους και γενικότερα με τις τελευταίες προετοιμασίες των ανθρώπων του Άρη πριν αναχωρήσει η αποστολή για την Νάουσα. Η είδηση που υπάρχει από νωρίς το μεσημεράκι και την ακούσατε και νωρίτερα στο Λίμπερο είναι η συμφωνία του Άρη με τον Χαβιέ Ματίγια, για τον οποίο είχατε διαβάσει το All About Aris την περασμένη Κυριακή, τον 30χρονο μέσο, ο οποίος αποτελεί επιλογή του Πάκο Ερέρα για την μεσαία γραμμή, ένας ανασταλτικός χαφ, το εξάρι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με δυνατότητα φυσικά να παίξει και στο 8. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με τον ποδοσφαιριστή για 1+1, δηλαδή για την επόμενη σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, και μένει πλέον να δούμε πότε θα έρθει ο παίχτης στην Θεσσαλονίκη για να περάσει και από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να περάσει το συμβόλαιό του και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, στο πρώτο στάδιο που θα διεξαχθεί από αύριο στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας, και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο και για την ομάδα και κυρίως για τον Πάκο Ερέρα, γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα θα ήθελα να πάει με ένα πιο γεμάτο ρόστερ και με περισσότερες επιλογές πάνω στο βουνό, αλλά και ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος υπομονής, το έχει πει άλλωστε και στις δηλώσεις του, και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες αφήξεις γενικότερα στα 3-5 πηγάδια, στο διάστημα που θα βρεθεί ο Άρης εκεί. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το πόσο θα κάτσει η ομάδα εκεί πέρα πάνω. Μόνο σίγουρο ότι φεύγει αύριο. Και αυτό ήταν μια διαφοροποίηση του προγράμματος που υπήρξε χθες. Τώρα, το αν θα γυρίσει τις 21 του Ιούλη, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, ή αν θα γυρίσει νωρίτερα, επειδή φεύγει και νωρίτερα, νομίζω ότι αυτό μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα οριστικοποιηθεί. Μετά και από τις ζητήσεις που θα γίνουν με τον Πάκο Ρέα, τον Τίνο Διαμαντόπουλο, γενικότερα ο προπονητής είναι αυτός που θα κρίνει πόσο θα κάτσει η ομάδα εκεί πάνω. Πάντως δεν νομίζω ότι θα γυρίσει πολύ νωρίτερα από το φιλικό με την ΑΕΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 25 του Ιούλη. Γιατί δεν θα είναι έτοιμο 100% και το Βικελίδης. Με το Ρίσιο ακόμα δεν ξέρουμε αν θα προλάβει μέχρι τότε να είναι έτοιμο για να μπορέσει να φιλοξενήσει την ομάδα και να καλύψει τις ανάγκες της. Φυσικά είναι και μια ευκαιρία, όσο περισσότερες μέρες κάτσει ο Άρης πάνω στην Νάουσα, νομίζω, να γνωριστούν καλύτερα και οι παίχτες μεταξύ τους, να τους έχει και ο Ερέρα λίγο απομονωμένους, με το λουρί να το πούμε έτσι, να είναι όλοι μαζί όλες τις ώρες της μέρας, στο γήπεδο το πρωί, στο φαγητό το μεσημέρι, ξεκούραση, στο γήπεδο πάλι το απόγευμα, ξεκούραση το βράδυ,
Το θέλουν αυτό οι προπονητές γενικότερα, μαντρωμένους να το πω, και ο Ερρά κάτι τέτοιο νομίζω θέλει να κάνει και στα πηγάδια, και περιμένουμε να δούμε, να αποφασίσει βασικά ο Ισπανός μέχρι πότε θα κάτσει η ομάδα εκεί. Η λογική πάντως λέει θα επιστρέψει λίγες ημέρες πριν από το φιλικό με την ΑΕΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη στις 25 του μήνα. Από χθες το βράδυ νωρίς επισημοποιήθηκε και αυτό που υπήρχε σαν φήμη και σενάριο το τελευταίο διάστημα, η επιστροφή του Γιώργου Κολτσίδα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Άρης ανακοίνωσε το comeback, να το πούμε έτσι, του επί σειρά ετών αμυντικού της ομάδας, έτσι, και πρώην, ναι Βασίλη μου, Κολτσίδα, τον θυμάσαι εσύ πιο έντονα, εντάξει. Η μπάλα ή ο παίχτης. Τίποτα. Και τα δύο μαζί ποτέ. Πολύ καλός αμυντικός όμως, μίλα. Εντάξει. Εννοείται. Να είχα τώρα ένα Κολτσίδα σε καλή ηλικία. Θα με χάλαγε, νομίζεις. 100%. Λοιπόν, θα επιστρέφει λοιπόν, επέστρεψε, για να είμαστε πιο ακριβείς, σε έναν ρόλο που τον ξέρει κιόλας. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή πολύ μεγάλο διάστημα προσαρμογής. Έχει ήδη γνωριστεί άλλωστε με τον Πάκο Ερέρα. Τα είπανε και χθες. Σήμερα βρεθήκανε κιόλας στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας στο Ρήσιο και επιθεωρήσανε τα έργα που γίνονται από την εταιρεία του κύριου Παζαρτζίδη. Είναι νομίζω το άτομο που είχε φωτογραφίσει και ο Πάκο Ερέρα στις δηλώσεις που είχε κάνει, αν θυμάστε, στην παρουσίασή του από τον Άρη, ότι θέλει δίπλα του έναν άνθρωπο που νιώθει από Άρη, που ξέρει από Άρη και θα μπορεί να του δίνει κλίμα ανάλογα με την περίσταση. Και ο Γιώργος Κολτσίδας, ο οποίος έχει υπηρετήσει το σύλλογο επί σειρά ετών ως ποδοσφαιριστής αλλά και ως team manager, γενικός αρχηγός, πείτε το όπως θέλετε, είναι νομίζω αυτός ο άνθρωπος που θα βοηθήσει σίγουρα τον Ερέρα και θα βοηθήσει και την ομάδα, γιατί ξαναλέω είναι ένα πόσο το οποίο το γνωρίζει πώς πρέπει να λειτουργεί και τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Τις είχε άλλωστε και στο παρελθόν. Και είναι και ένα πρόσωπο το οποίο είναι αγαπητό στον κόσμο. Είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής. Έκλεισε και αυτό το μέτωπο που απασχόλησε τους ανθρώπους του Άρη το τελευταίο διάστημα, και τον Πάκο Ερέρα και τον Ντίνο τον Διαμαντόπουλο, με ένα παιδί του Άρη κιόλας μάλιστα, και μια επιλογή που νομίζω ότι όλοι μπορούν να παραδεχτούν ότι είναι αρκετά καλή, και πλέον περιμένουμε βέβαια η ουσία είναι στο μεταγραφικό, γιατί βλέπω και μηνύματα που στέλνετε ότι εντάξει είναι καλά αυτά αλλά να γίνουν και μεταγραφές. Το έχουμε ξαναπεί όμως από αυτό εδώ το μικρόφωνο και μέσα από το Λαμπαουτάρης φυσικά, ότι χρειάζεται υπομονή και χρόνος, γιατί στον Άρη δεν θέλουν να κάνουν βιαστικές κινήσεις, θέλουν να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, και με την παρουσία πλέον και του Κωνσταντίνου του Διαμαντόπουλου, ο Άρης έχει μια μεγαλύτερη δεξαμενή ποδοσφαιριστών από την οποία μπορεί να αντλήσει παίχτες για το ρόστερ της νέας σεζόν. Έτσι, και γι' αυτό χρειάστηκε περισσότερο χρόνο ο Ερέρα, γιατί πλέον έχει να εξετάσει και περισσότερες επιλογές για τη στελέχωση της ομάδας όπως την θέλει αυτός. Πάντα σε συνόηση φυσικά με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι στόχος είναι μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία να υπάρχει το 80-90% του ρόστερ. Γιατί στην Ολλανδία θα γίνει το βασικό μοντάρισμα του Άρη και με τα φιλικά τα οποία θα δώσει η ομάδα. Και εκεί πέρα ο Ερέρα έχει περισσότερη ανάγκη το γεμάτο ρόστερ από ότι θα το έχει στα 3-5 πηγάδια. Που για εκεί βέβαια θα δουλέψει, αλλά η ουσία της προετοιμασίας είναι η Ολλανδία. Εκεί θα γίνει το βασικό μοντάρισμα και εκεί ο Ερέρα θα προσπαθήσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν στα πηγάδια να περάσει τη φιλοσοφία του, την αγωνιστική φιλοσοφία του στην ομάδα. Είπαμε για τον Ματίγια. Ένα ακόμα όνομα το οποίο υπάρχει και το οποίο ο Άρης προσπαθεί να φέρει στην Θεσσαλονίκη είναι ο 22χρονος εξτρέμ της Las Palmas Ματέο Γκαρσία. Αργεντινός πλάγιος επιθετικός, στα φτερά της επίθεσης δηλαδή, extreme, με ύψος 1,72. Είναι ποδοσφαιριστής που συγκεντρώνει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αρέσουν στον Πάκο Ερέρα, που έδωσε το και άναψε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο συγκεκριμένος παίκτης ανοίξει Las Palmas και ο Άρης πάει σε πρώτη φάση να τον πάρει ως δανεικό, με οψιόν αγοράς φυσικά την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν επαφές
Και είναι και ένα ζήτημα που, όπως προκύπτει και το ρεπορτάζ, αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα. Ο Γκαρσία, που ξεκίνησε την καριέρα του από την Αργεντινή και την Instituto, το 2016 πέρασε τον Ατλαντικό με προορισμό την Ισπανία και τη Las Palmas, με την οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Έμεινε μια σεζόν εκεί, παραχωρήθηκε δανεικός ενός Ασούνα και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε πάλι ως δανεικός στην Alcorcón, με την οποία είχε 21 συμμετοχές και 2 γκολ. Υπάρχουν και βιντεάκια στο Λαμπαουτάρης για να πάρει μια πρώτη γεύση από τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο ο Άρης προσπαθεί να φέρει στην Θεσσαλονίκη. Και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του. Θα πάμε στο διάλειμμα με τη βοήθεια του Βασίλη Καβαδία, μαυροφορημένο σήμερα. Γιατί? Μπλε είναι μαύρο, ρε. Το γυαλί που μας χωρίζει, Βασίλη μου, θα φταίει. Έχουμε και Μουντιάλ φυσικά. Σουηδία, Ελβετία στο 31ο λεπτό στο 0-0. Δεν νομίζω να μείνει και εκεί, γιατί όλα τα μάτσα Μουντιάλ σχεδόν γκολ-γκολ έχουν βγει. Δόξα τω Θεώ, γκολ βλέπουμε. Και είδαμε και αυτή τη φοβερή ματσάρα Καβαδία χθες το βράδυ. Το Βέλγιο-Ιαπωνία. Που κάνανε, ρε φίλε, όντως χαρακτήρια αυτή. Απίστευτο. Από 0-2. Είδες όμως, λέει, οι Ιάπωνες, λέει, φύγανε από τις κερκίδες και πρώτα, λέει, μαζέψαν τα σκουπίδια τους και τα λοιπά. Τα αφήσαν όλα πεντακάθαρα. Ο Έλληνας άμα πήγαινε, ποτήρια κάτω, μπύρες, χαρτιά. Θα σπάγε καμιά καρέκλα. Αουά. Σε αυτά καλή είναι, εντάξει. Λοιπόν, έχετε να δώσουμε άκρη μουντιά. Θα σας ενημερώνουμε φυσικά και την εξέλιξη του αγώνα που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Θα μας πάει έτσι ως μέχρι τις 7 που θα είμαστε παρέα. Πάμε στο διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε και ένα προγραμματισμένο ραντεβού για να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, όχι όμως για το αγωνιστικό. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε 41 λεπτά και μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. All About Ars On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, 0-0 Σουηδία-Ελβετία για το Μουντιάλ. Στο 42ο λεπτό είμαστε, λίγο πριν το ημίχρονο, φωνάζει ο Μπέρκ εκεί πέρα, κάτι ζητάει. Πάλι πέναλτι να πάρει, κλωμό τον κούβο. Θα έχουμε σε λίγο τον καλεσμένο μας. Θα πάμε μετά τις 6 πάλι λίγο να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά. Ίσως ανοίξουμε και τις γραμμές για να ακούσουμε και εσάς και το πώς βλέπετε τα πράγματα μέχρι στιγμής. Είστε λίγο απαιτητικοί και το καταλαβαίνω, αλλά ξαναλέμε, στον Άρη λένε υπομονή και ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Λοιπόν, σήμερα όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης, ολοκληρώθηκαν εργασίες για την εγκατάσταση του αποστραγγιστικού στο Κλειάνης Βικελίδης και του ποτισμού. Οι εργασίες για τον νέο χλωτάπητα μπαίνουν στην τελική του ευθεία, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο υπεύθυνος της εταιρείας που έχει αναλάβει όλο αυτό το όμορφο έργο που φαίνεται ότι γίνεται στο Βικελίδης, ο κύριος Φάνης Γεννάτος. Κύριε Γεννάτο, καλησπέρα Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο. Καλησπέρα και σε εσάς. Είναι τελικά μεγάλη επιστήμη το χορτάρι, γιατί εμείς όλοι το βλέπουμε απ' έξω, βλέπουμε απλά ένα πράσινο, αλλά κρύβεται πολλή δουλειά τελικά από πίσω για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Όπως φαίνεται και τις εργασίες που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Οπωσδήποτε, είναι ένα σύνολο εργασιών που σκοπό έχει να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα οπωσδήποτε για την ασφάλεια πρώτα των ποδοσφαιριστών. Διότι η επένδυση μιας ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να είναι και το αποτέλεσμα του κλωτάπητα το κατάλληλο. Mm-hmm. Ειδικά σε μεγάλες ομάδες που υπάρχουν πολύ μεγάλα μπάτζετ, το α και το ω είναι ο κλωτάπητας. Άρα από την υποδομή μέχρι το τελευταίο κομμάτι του χώρου του που θα μπει πρέπει όλα να είναι συνεντέλεια. Επειδή φαντάζομαι επιθεωρήσατε και το χώρο πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, διαπιστώσατε αυτό το οποίο βλέπαμε και εμείς οι κυρίως ποδοσφαιριστές όλη τη χρονιά, ότι ήταν σε κακή κατάσταση ο προηγούμενος χλωτάπητας πλέον. Ναι, ναι. Πράγματι ήταν σε κακή κατάσταση. Το γήπεδο σκάφτηκε εκ των βάθρων, αποκαλυφθήκαν τα παλιά αποστραγγιστικά, έγιναν βελτιώσεις, φτιάχτηκε εκ νέου νέο αποστραγγιστικό, mm-hmm. νέο αρδευτικό σύστημα με το οποίο θα μπορεί να αποτίζεται όλο το γήπεδο mm-hmm. και το σημαντικό πριν
την έναρξη του αγώνα, δηλαδή πριν τη σέντρα, mm-hmm. όταν θα μπαίνουν οι ομάδες από αποδυτήρια μετά την προθέρμανση, θα μπορεί να αποτίζεται σχεδόν όλο το γήπεδο μαζί για να προλαβαίνει να έχει αποκτήσει όλο το χορτάρι ομοιογένεια ως προσωπότισμα για να μπορεί να φεύγει πιο γρήγορα η μπάλα. Είναι αυτό που βλέπετε στις δέκτες τηλεόρασης πριν την έναρξη του αγώνα που ποτίζεται το γήπεδο mm-hmm. Για να φεύγει πιο γρήγορα η μπάλα. Έχει γίνει και αυτό και είμαστε τώρα στο στάδιο της διάσωσης των υλικών της άμμου. Είμαστε δηλαδή στο τελευταίο στάδιο πριν τη σρώση του κλωτάπητα. Τώρα δίνονται οι κλήσεις. Mm-hmm. Τοποθετείται η άμμος μέσα στο γήπεδο, δίνονται οι κλήσεις με λέιζερ, mm-hmm. Με ακρίβεια χιλιοστού, για να ακολουθήσει η τοποθέτηση του χλωροτάπητα. Ναι, θα είναι συνδυασμός φυσικού με συνθετικού, θα είναι κάπως έτσι, δηλαδή τι ακριβώς... Αυτό αρχικά μπαίνει φυσικός χλωροτάπητας. Ναι. Ο συνδυασμός αυτός θα γίνει αργότερα. Σε κάποιο χρονικό διάστημα που θα υπάρχει κενό, είτε τα Χριστούγεννα, είτε το επόμενο καλοκαίρι, είναι στο, στο προγραμματισμό. Είναι στην, στο, ναι, στον προγραμματισμό. Το κατά πόσο θα είναι εφικτό να βρεθεί κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι. Για να μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Ναι. Δηλαδή η ενσωμάτωση συνθετικής ίνας μέσα στον χλωοτάπητα που μετονομάζεται πλέον ο χλωοτάπητα σε υβριδικό. Όλα, για να καταλάβετε, όλα τα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες του Μουντιάλ mm-hmm. είναι υβριδικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα πάμε σε έναν, να το χαρακτηρίσω, υψηλού επίπεδου χλωοτάπητα. Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία της ναι. εγκατάστασης της ΙΝΑΣ, πράγματι θα είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι. Αυτό της ΙΝΑΣ εννοείται για το επόμενο καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα ή για φέτος μιλάμε τώρα πάμε. Είναι στο θέμα του Προέδρου και του προγραμματισμού ναι. της ομάδας ναι, το ναι. να μπορέσει να γίνει αυτό. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να το πω. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε υπεύθυνα. Πάντως ναι. είναι πρόθεση του Προέδρου να γίνει αυτό και γι' αυτό το λόγο η υποδομή του γηπέδου έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει η εγκατάσταση της ΙΝΑΣ. Ναι. Διότι μπορούν να γίνουν γήπεδα και να φτιαχτούν και μετά να μην μπορεί να, γίνει, να μπει υβριδικός χλωροτάπητας. Αυτός ο χλωροτάπητας λοιπόν έγινε με σκοπό ώστε να μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ναι. Να μπορεί να γίνει η εγκατάσταση στο μέλλον της συνθετικής ΙΝΑΣ. Ναι. Αυτή η συνθετική ΙΝΑ είναι σε ένα ποσοστό 10% και αυξάνει κατά πολύ την αντοχή του χλωροτάπητα. Δηλαδή μπορείτε να διακρίνετε και στους αγώνες του Μουντιάλ ότι όταν γίνονται τάκλιν δεν φεύγει η τάπα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ουσιαστικά ο χλωροτάπητας μένει ανέπαφος. Ναι. Πάντως το φιλικό με την ΑΕΚ θα το προλάβουμε φυσικά. Πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμο να παραδοθεί στην ομάδα? Εντάξει, δουλεύουμε. Ουσιαστικά η παράδοση θα γίνει την προηγούμενη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ώστε να διεξαχθεί ο αγώνας. Πηγαίνουμε βάσει χρονοδιαγράμματος, πρώτα ο Θεός, θα πάνε όλα καλά. Ναι, γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχει και μια σκέψη να γίνει μια προπόνηση πριν το φιλικό με την ΑΕΚ στο Βικελίδης, άρα θα είναι διαθέσιμο για την ομάδα. Αυτό θα το αποφασίσουμε εκεί με την ομάδα, με τους προπονητές, θα το δούμε. Ναι. Εφόσον θα μπορεί να γίνει ο αγώνας στις 25 του μηνός, πιθανόν να μπορεί να γίνει και η προπόνηση την προηγούμενη μέρα. Είμαστε τώρα νύχτα μέρα, δουλεύουμε για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Το βλέπουμε κι εμείς, γιατί πηγαινερχόμαστε για τις ανάγκες της ομάδας στο γήπεδο τις τελευταίες εβδομάδες και βλέπουμε φορτηγά, βλέπουμε κόσμο, βλέπουμε μπουλντόζες, βλέπουμε να στρώνονται πράγματα. Ναι, γενικότερα έχει αλλάξει έτσι, πολύ. Έτσι. Είναι ένα ζωντανό έργο, κυριολεκτικά είναι εξελίξη. Και αν δεν είχαμε και λίγο τα θεματάκια με το καιρό, θα είμαστε ακόμα και νωρίτερα. Σας πήγε λίγο πίσω η βροχή, Ναι. Αλλά παρόλα αυτά προχωράμε καλά. Προχωράμε. Μπορούμε να κάνουμε έτσι έναν υπολογισμό το κόστος του έργου, αν θέλετε φυσικά, εντάξει, αυτό είναι ανάμεσα σας και στην ομάδα, αλλά για να αντιληφθούμε λίγο και το μέγεθος του έργου. Δηλαδή, πόσο κοστολογείται ένα τέτοιο έργο αυτή τη στιγμή? Όταν ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση της συνθετικής ίνας στο απότερο ναι. μέλλον, mm-hmm. μπορείτε να φανταστείτε ότι θα είναι ένα κόστος που θα είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο. Ναι, άρα δηλαδή να υπολογίσω εγώ ότι είναι κάπου στα μισά
με τα τωρινά. Πολύ χοντρικά κάπου εκεί. Ναι, άρα μιλάμε για επένδυση, είναι σημαντική. Δεν είναι, ακριβώς, δεν είναι λίγα λεφτά, είναι σημαντικό ποσό. Και από ό,τι βλέπω, και έτσι επειδή έχω άνοιξει τη χέρια την ιστοσελίδα σας, έχετε, από τα χέρια σας έχουν περάσει, να το πω έτσι, πολλά γήπεδα στην Ελλάδα. Ναι, ναι, είμαστε, έχουμε συνεργασία με τις περισσότερες ομάδες στη Super League. Και τελευταίο έργο από ό,τι βλέπω ήταν το προπονητικό του Ολυμπιακού. Στο Ρέντι. Ναι, ναι. Οι ανακατασκευές, το προπονητικό του Ολυμπιακού είναι με ταχύ ρυθμό. Κάθε χρόνο γίνονται μεγάλες εμπεδίσεις στα γήπεδα. Ειδικά στο προπονητικό. Γενικότερα σε η επίπεδο... Η έγινε με το γήπεδο, ναι. Καραϊσκάκη, mm-hmm. και ακολούθησαν τα γήπεδα του προπονητικού. Γενικότερα το επίπεδο των γηπέδων στην Ελλάδα, πώς το βλέπετε? Τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. έχει καλυτερεύσει, θα έλεγα, σε εισαγωγικά, η νοοτροπία των ιδιοκτητών. Και σας διακόπτω και το ρωτάω, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα τα τελευταία χρόνια, και ένα από τα γήπεδα για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση είναι αυτό του Πας Γιάννενα, τους Ζωσιμάδες. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο θεωρώ ότι το διαπιστώσατε κι εσείς κατά τη χρονιά που πέρασε, ότι ήταν ένα από τα καλύτερα γήπεδα. Ήταν η μέρα με τη νύχτα, ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι έχει αλλάξει πλήρως η νοοτροπία των ιδιοκτητών των ομάδων, οι οποίοι βλέπουν ότι είναι πλέον ανάγκη να υπάρχει ένας ποιοτικός λεωτάπητας, διότι έτσι αποδίδει και η επένδυσή τους, που είναι η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές, και πρέπει να δείχνουν το αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο. Σε ένα κακό χλωοτάπητα δεν μπορεί να αποδώσει η επένδυσή τους. Είναι αποδεδειγμένο αυτό, και όχι μόνο για την μεγάλη ομάδα, αλλά ακόμα και για τις ακαδημίες, ακόμα και για τους νέους ποδοσφαιριστές, που πρόκειται να δείξουν τα προσόντα τους, το ταλέντο τους. Σε καλό γήπεδο όλα αυτά αποδίδουν. Ναι. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες, οι μεγάλες, τα μεγάλα κλαμπ, ξεκινάνε πλέον από το να έχουμε τα καλύτερα γήπεδα στο προπονητικό. Ναι. Δηλαδή η Arsenal έχει και τα 7 γήπεδα στο προπονητικό της είναι υβριδικά. Το ίδιο και η Chelsea. Πριν σχεδιάσουν να φτιάξουν το μεγάλο κεντρικό γήπεδο, τώρα έχουν φτιάξει ένα τεράστιο προπονητικό. Πλέον είναι αναγκαίο, και οι επιταγές της UEFA και της FIFA κατευθύνουν προς αυτό το σκοπό. Δηλαδή έχουν δοθεί προδιαγραφές στις ομάδες οι οποίες παίζουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε Champions League είτε Europa, οι χλωοτάπητες να είναι κάτω από συγκεκριμένα στάνταρ. Ναι. Διότι αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να υποχρεώσουν την ομάδα να παίξει σε άλλη έδρα, αν ο χλωοτάπητας είναι κακός. Ναι. Και για το προπονητικό, αυτό που είπατε είναι σημαντικό, γιατί περισσότερο ώρα παίρνουν οι παίχτες μέσα στην εβδομάδα εκεί πέρα, από ό,τι στο γήπεδο. Και μιας που αναφέρετε προπονητικό, θα αναλάβετε και τα γήπεδα στο Ρήσιο? Θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης του χλωοτάπητα, ναι. όχι ανακατασκευή, ναι. αλλά θα γίνουν εργασίες εξειδικευμένης συντήρησης, ναι. να το πω καλύτερα, και θα είμαστε σε θέση κατά το Σεπτέμβριο να παρουσιάζουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, θεωρώ. Άρα θα ξεκινήσουν αυτά τα, φαντάζομαι, αφού τελειώσετε με το Βικελίδης, και προς τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εκεί που θα λείπει και η ομάδα στην Ολλανδία, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και ίσως και πιο σύντομα. Ίσως και πιο σύντομα να είναι η ομάδα, να αλλάξει το ένα γήπεδο, να κάνουμε εργασία στο άλλο. Ναι. Γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα, να... τελείως, γι' αυτό. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Για να προλάβουμε το χρόνο. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στις εργασίες. Έχετε μπει και στην τελική ευθεία κιόλας. Και περιμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια, να δούμε την εικόνα του νέου χλωοτάπητα στο Βικελίδης. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Φάνη Γεννάτο, τον υπεύθυνο της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανακατασκευή, την βασικά τοποθέτηση του νέου χλωτάπητα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το lifting. Μας,
το lifting. Γιάννη Παραπονιάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Βεβαίως, θα μας πεις για το μπακέτο μπασκετικά εσύ μετά από τις 6. Εντάξει, είναι σημαντικό να γίνουν τέτοια πράγματα. Δεν το κάναμε τόσο, δεν είχαμε αυτή τη συνέντευξη τόσο για να προβάλλουμε τον άνθρωπο τώρα και τον Ντρέα. Γιατί για να πάρουμε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τον ειδικό του, τι ακριβώς γίνεται, ποια διαδικασία ακολουθείτε, προκειμένου να αλλάξει ο γλωτάτης. Γιατί το χορτάρι δεν είναι τον καζόν που έχω εγώ στην αυλή μου, που έχω Γιάννη στην αυλή, που έχει οποιοδήποτε στην αυλή. Το χορτάρι, ειδικά σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο ακριβώς. Και στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, είναι επιστήμη και θέλει πολλή δουλειά, όπως φαίνεται. Και το βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα τις εργασίες που γίνονται, αλλά όπως, και όπως μας το εξήγησε ο άνθρωπος που έχει αναλάβει το έργο, ο κύριος Φανής Γεννάτος. Γιατί ένας κακός χώρος στον οποίο προπονείται η ομάδα ελοχεύει και κινδύνους τραυματισμών γενικότερα. Κοίτα, ναι, είναι και το θέμα τραυματισμών, γιατί το χώρο το φέτος του Βικελίδης, δηλαδή, ήταν, το λέγανε και οι ποδοσφαιριστές, ότι καμιά φορά φοβόσουν λίγο να πέσεις κιόλας. Δεν βάζει τόσο εύκολα τα πόδια σου στην φωτιά και είναι και για να παίζει η ομάδα καλύτερα. Δηλαδή, ένα ωραίο γήπεδο, ένα ωραίο γλωτάπητα βοηθάει να παίζει και πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Και αισθητικά είναι και πιο όμορφο, έτσι. Και ειδικά, ας πούμε, σε μια ομάδα του Πελληνικού του Άρη, αισθητικά πρέπει να υπάρχει. Κοίτα, μια. Να σου πω κάτι. Να είναι πιο εκλεπτισμένο, πιο όμορφο. Είναι και αυτό σε ένα βαθμό, αλλά νομίζω ότι το αισθητικό το τελευταίο. Δηλαδή, περισσότερο σίγουρα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σίγουρα σημασία. Η είναι... ουσία είναι το να μπορεί η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές να αποδίδουν στο 100% και να του βοηθάει ο αγωνιστικός χώρος. Απλά και σαν εικόνα και σαν όψη, νομίζω ότι έρχεται και κλειδώνει με τον καλύτερο τρόπο. Και πρέπει με αυτή να, την όψη. Και αυτό, ναι. Και πρέπει να είναι το γήπεδο σε καλή κατάσταση για να πάρεις και άδεια κιόλας. Δηλαδή πρέπει να είναι αγωνιστικός χώρος όπως πρέπει για να πάρεις το OK και να τον χρησιμοποιείς. Αλλιώς, όπως είπε ο κ. Γεννάτος, θα σε δίνουν αλλού να παίξεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το χλωτάπιτα. Ξαναλέμε, έχει μπει στην τελική ευθεία η διαδικασία. Το κινητό στα θόρυβο δεν θα μπει ποτέ. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, δεν κάνουμε και 80 χρόνια ραδιόφωνο, αλλά εντάξει, όλο το ξεχνάμε. Λοιπόν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Η παράδοση, όπως μας είπε και ο κύριος Γεννάτος, θα γίνει εκεί πέρα μια μέρα πριν το φιλικό με την ΑΕΚ. Στις 25 του Ιούλη είναι προγραμματισμένο, θυμίζω, αυτό το παιχνίδι. Και συνέχεια θα πιάσουν και τα δύο γήπεδα που υπάρχουν στο Ρήσιο, όχι για τοποθέτηση νέου χλωτάπητα, αλλά για ανακατασκευή, βελτίωση του υπάρχοντος χλωτάπητα στο Ρήσιο, αφού τελειώσουν κιόλας και τα έργα τα οποία γίνονται στο κτίριο των προπονητικών εγκαταστάσεων της ομάδας. Μαζί μας ο Γιαννόπουλος, όπου όσοι έχετε φορτηγά θα πάτε για να αλλάξετε τις σούστες, αερόφουσκα, αμορτιζέρ στις καλύτερες τιμές και αντικατάσταση πετάλων για τα φορτηγά. Το Γιαννόπουλο θα το βρείτε 4 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι, τηλέφωνο 2317-951-933. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά και η πίτσα Mr. Gold. 9 η ώρα παίζει η Αγγλία του Σταμάτη Μουρελή. Τα λιοντάρια, να παραγγείλετε να δείτε την προσπάθεια της ομάδας του Southgate. Να πάρετε εκείνη τη μεγάλη τετράγωνη και μετά κουμπώσει και μια γλυκιά Βασίλη Καβαδία. Με τον Κιλόνι δεν παραγγείλετε κανένα βράδυ. Φεύγει την Παρασκευή με άδεια αυτός, τελευταία που πήγε. Και εγώ δεν θα είμαι εδώ, ρε φίλε, να κλείσουμε τον Μπαλαντέρ όπως πρέπει. Γιατί θα. Πότε ρε φίλε, αφού αύριο φεύγω. Τι, πού πάω, προετοιμασία ρε φίλε. 35 πηγάδια νάουσας, λοιπόν. Πάνω στο βουνό, ωραία δροσιά φίλε. Έτσι. Αύριο που θα φύγω λοιπόν εγώ και θα ακούτε εδώ πέρα τον Παραπονιάρη μαζί με τον κύριο Τσαλτίδη. Λοιπόν, θα είμαστε στην προετοιμασία. Και σένα θα ακούμε, εντάξει, δεν δίνει ανταπόκριση. Έτσι θα πηγαίνει. Αν δεν κοιμάμε τα μεσημέρια. Α, ναι, σωστά, δεν έχει. Προετοιμασία του Άρη. Δεν θα έχει έκρηξη. Η οποία θα είναι μια προσφορά τη εταιρεία Top Gas, επίσημα αντιπροσώπου των κορυφαίων ιταλικών συστημάτων υγρα αεριοκίνηση BRC. Γλωσσοδέτηση η συγκεκριμένη λέξη. Λοιπόν, θα ακούτε εδώ πέρα καθημερινά από το Λίμπερο ό,τι συμβαίνει πάνω στα 3-5 πηγάδια. Θα είμαστε εκεί πέρα. Το πόσες μέρες θα είμαστε δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν έχει προσδιοριστεί, είναι η αλήθεια. Δεν έχει οριστεί η επιστροφή της ομάδας. Αν είναι φίλοι... Πάντως, αν κρίνουμε από τις προθέσεις του Πάκο Ερέρα, ο οποίος έτσι θέλει να έχει τους παίκτες υπό την επίβλεψή του, να τους έτσι... σφυριλατήσει λίγο την πειθαρχία τους και την καθημερινότητά τους, νομίζω ότι
την 21η Ιουλίου δεν την γλιτώνεται. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν γυρίσουμε 21 Ιουλίου, είναι 16 βράδια, νομίζω. Πάρα πολύ. Είναι 16 βράδια. Σε κάποια φάση και προς το τέλος. Γιατί? Θα με βλέπω εμένα. Γιατί ρε φίλε, είναι το φουνό, δεν έχει τίποτα εκεί πέρα. Γιατί? Με βλέπω. Καθαρό αέρα, δροσιά, χαμηλές θερμοκρασίες, θα είστε στη φύση, σοβαρά μιλάς. Με βλέπω να τυλιχτώ με κανένα σεντόνι και να γυρνάω τα βράδια μέσα στο δάσος πάνω στην άλλη σαν την Αστέρο. Να έχουμε χαζέψει από την απομόνωση εκεί πάνω. Όπως πάντα υπερβολικός. Να σου πω κάτι. Έχω πάει και άλλη φορά σε μέρος με απομόνωση. Μέσα στο Πράβετς, πάνω στη Βουλγαρία. Είχε όμως, ρε παιδί μου, ένα. Και στο Καρπενήσι δεν είχε πάει. Εκεί δεν είχε ήταν τόσο από μόνος, γιατί ήταν το Καρπενήσι εκεί πέρα, μπορούσες και έβγαινες. Ωραία, εντάξει, και εδώ θα έχεις την Νάουσα. Ναι, η Νάουσα είναι 20 λεπτά. Μια χαρά, με το αυτοκίνητο δεν εντάξει. Ναι, με το αυτοκίνητο θα πάω. Προς Θεού, δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον ας πούμε στο Πράβετς είχε. Ήταν, ρε παιδί μου, άλλη φάση, άλλες εγκαταστάσεις γενικότερα. Εντάξει. Εκεί πάνω είναι πιο απομόνωση, πιο απλά πράγματα, ρε παιδί μου. Σου λέω, αν κάτσουμε 16 μέρες θα χάσεψουμε τελείως. Έχει να πας και κάποια πόλη, πας στη Σάιτχόφεν ας πούμε, να πάει και σε κανένα Βέλγιο ας πούμε δίπλα που είναι, έτσι έως το μέρος που θα μένει ο Άρης, τα σύνορα με το Βέλγιο είναι 13 χιλιόμετρα. Δεν είναι πολύ μακριά η απόσταση, δηλαδή θα κάνουν και μια βόλτα, θα πάνε και στο Βέλγιο. Κατάλαβες? Βερόια, Ρεβανή, λοιπόν, Ρεβανάτος. Θόδωρος Καρπίδης, βεβαίως. Λοιπόν, όχι, εντάξει, και η Νάουσα καλή είναι. Έχουμε έτσι δικούς μας ανθρώπους από την Νάουσα που θα μας κατατοπίσουν για το πώς θα κινηθούμε στην περιοχή. Αλλά και λίγες μέρες ησυχία, Γιάννη μου, έσκασε λίγο την κεφάλα μας εκεί πάνω. Δεν είναι άσχημες εδώ που τα λέμε, εντάξει. Ηρεμία. Θα πάμε και εμείς να τρέχουμε τον μπακ και τους παίχτες. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε το διάλειμμα, θα πούμε λίγα πράγματα ακόμα για το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Θα μας πει και ο Γιάννης τα νεότερα από τον μπασκετικό, με την είδηση φυσικά νωρίς το μεσημέρι όσον αφορά την ανανέωση του Δημήτρη Φιλιώνη για τα επόμενα 2 χρόνια. Πάμε, Βασίλη Καβαδία, στο break και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα μας επιστρέψαμε στα 12 λεπτά και μετά από τις 6 μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. All About Aris on air. Νίκος Παπαδόπουλος και Γιάννης Παραπονιάρης πλέον πίσω το μικρόφωνο. Θα τον ακούσετε και αύριο το Γιάννη. Να δει την κλίκα κι αυτός. Την είδες και πέρυσι, βασικά. Εντάξει, την είδες και πέρυσι που έλειπε. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τότε που έλειψα 3 μήνες και το κάνατε, το αναγάγατε σε μείζον ζήτημα. Επειδή έλειψα 3 μήνες, φαντάζομαι. Δηλαδή, αν έλειπα 9, τι θα κάνατε? Θα πέφτατε τα μπαλκόνια? Παίρνατε άλλον. Με υποσχετική. Δανεικό. Δανεικό για τρίμηνο. Και μετά το διώχναμε. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Φάνη Γεννάτο, του υπεύθυνου της εταιρείας που έχει αναλάβει την αλλαγή του χλωτάπετα στο κλάνο της Βικελίδης. Μας κατατόπισε, νομίζω, μας έδωσε μια εικόνα για το τι έγινε, τι περιμένουμε ακόμα να γίνει. Και Τσίπιος, έπρεπε να κάνετε εσείς εκπομπή, λέει, να ακούσουμε κανένα καλό κομμάτι. Να διαβαστεί, δεν βρίζω. Τι είναι ο Ζερφίλ. Λοιπόν, anyway. Λοιπόν, τι έλεγα. Είδες το Τσίπιος Ζερφίλ, μου κόψει τη ροή. Μας αποσυντονίζει εντελώς. Μας έδωσε και μια εικόνα ο κύριος Γεννάτος για το κοστολόγιο. Είπε ότι περίπου χοντρικά η πρώτη φάση που γίνεται αυτή τη στιγμή, πριν περαστεί αυτή η δική είναι για την οποία μας έκανε λόγο, είναι κοντά 250.000 ευρώ για τον χλωοτάπητα. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα που έχουμε στα του ποδοσφαίρου, είπαμε ότι αύριο, ως γνωστό, αναχωρεί η ομάδα για τα 3-5 πηγάδια. Σήμερα πέρασε από προγραμματικές εξετάσεις και το δεύτερο γκρουπ ποδοσφαιριστών. Και αυτοί που πέρασαν χθες έκαναν σήμερα ματολογικές. Ο Άρης, από τη στιγμή που δεν θα πάει και με πάρα πολλούς παίκτες, είναι η αλήθεια. Αλήθεια, πόσα άτομα θα είναι? 15-16 νομίζω χοντρικά. Κάπου εκεί περίπου. Όπως φαίνεται, θα επιστρατευτούν και κάποιοι παίκτες από την δεύτερη ομάδα. Θα γίνει μέχρι το βράδυ ένα briefing, να το πω έτσι, όσον αφορά τους παίκτες της δεύτερης ομάδας, από τον Πασχάλη τον Μελισσά, στον Πάκο Ερέρα και στον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Έχει έτσι όσο προπονητής δεύτερης ομάδας του Άρη ήδη έτοιμη έκθεση. Ήταν προετοιμασμένος για τους κατέμψυχο δυναμικό της ΚΑΒΑ 19. Και για αυτούς που ξεκινήσαν τη σεζόν πέρυσι, υπάρχουν και κάποιοι που προωθήθηκαν με την ΚΑΒΑ 17 και ΚΑΒΑ 19 πέρυσι το Γενάρη. Ώστε να κάνει ο Ερέρα να επιλέξει σε ποιες θέσεις θέλει κάποιους παίχτες, για να βγαίνουν λίγο τουλάχιστον αυτές τις πρώτες μέρες πιο εύκολα και προπονήσεις, μέχρι να αρχίσουμε να έχουμε αφήξεις
στα 3-5 πηγάδια, όπως δηλαδή του Ματίγια. Περιμένουμε σε πρώτη φάση βέβαια να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να περάσει από εξετάσεις, να υπογράψει και μετά να πάει στο βουνό. Ναι, γι' αυτό όπως φαίνεται θα επιστρατευτούν και κάποιοι παίκτες από την δεύτερη ομάδα. Εντάξει, θα τους επιλέξει ο Ερέρα. Θα ενημερωθούν φαντάζομαι και οι παίκτες μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό θα γίνει και το ραντεβού με τον κύριο Μελισσά, για να καταθέσει και ο ίδιος βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, την άποψή του για το ποιοι παίχτες προτείνει αυτός να πάνε. Αυτός θα ενημερώσει για όλους τους ποδοσφαιριστές, αλλά θα πει ας πούμε ότι εγώ ξεχωρίζω αυτές και αυτές τις περιπτώσεις. Και μετά ο Ερέρα θα πάρει τις αποφάσεις του μαζί με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, για να δει κιόλας αν υπάρχει κάτι αξιόλογο στην δεύτερη ομάδα και αν μπορεί κάποιος παίχτης να κουμπώσει στο ρόστερ της νέας σεζόν. Γιατί ο Ερέρα είναι και ένας προπονητής που το έχει δηλώσει και ο ίδιος άλλωστε ότι του αρέσει να δουλεύει με νεαρά παιδιά. Βέβαια δεν έχει ρίξει μέχρι στιγμής το βάρος το οποίο νομίζω θα ήθελε στα τμήματα υποδομής, γιατί η πρώτη ομάδα απορροφά όλο το διαθέσιμο χρόνο που έχει, γιατί έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά ίσως είναι και μια ευκαιρία για να τσεκάρει κάποιους ποδοσφαιριστές από την δεύτερη ομάδα. Μέχρι αύριο θα έχουμε εικόνα και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το ποιοι από τους μικρούς θα ταξιδέψουν στην Νάωσα με την υπόλοιπη αποστολή. Έτσι κι αλλιώς τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας πάνω στο βουνό οι παίκτες θα επιδοθούν κυρίως σε ασκήσεις βελτίωσης της φυσικής κατάστασης. Εντάξει, θα γίνονται και οικογενειακά δίπλα. Θα γίνουν, δεν είναι, φυσικά, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα μπουν έτσι από την πρώτη στιγμή τόσο ζεστά στο πρόγραμμα που έχει. Κοίτα, τακτική θα υπάρξει λογικά, γιατί δεν γίνεται τώρα να πάνε 14-15 μέρες και πρέπει απόγευμα μόνο να τρέχουν. 100%. Δεν γίνεται. Μιλάω για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, δηλαδή. Ναι. Πρώτο τετραήμερο, πενθήμερο. Εντάξει, ναι, εκεί λογικά ναι. Θα είναι έτσι, αλλά μετά θα μπει και η τακτική σιγά-σιγά, κυρίως όπως συνηθίζει στις προετοιμασίες, στις απογευματινές προπονήσεις. Αλλά η τακτική, το λέγαμε και πριν, το βασικό μοντάρισμα της ομάδας θα γίνει στην Ολλανδία και με τα φιλικά τα οποία θα υπάρξουν. Αλλά σίγουρα θα υπάρξει τακτική και στα 3-5 πηγάδια. Κυρίως, ξαναλέω, στις απογευματινές προπονήσεις, γιατί οι πρωινές αναλώνται περισσότερο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Όσον αφορά τον Μάρκο Ντούνι, ο παίχτης παραμένει στην Αθήνα, να το αναφέρουμε και αυτό. Θα έχει μια επικοινωνία αύριο, αναμένεται να έχει μια επικοινωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη για να συζητήσουν όσον αφορά το μέλλον του στην ομάδα, και νομίζω ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε εξελίξεις και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ήρθε για αργομετρικά και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το δικό του ζήτημα. Εντάξει, πάντως και στον Ντούνι και σε οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή της περσινής σεζόν, ο Άρης οφείλει να φερθεί με σεβασμό, είτε μείνει είτε φύγει. Σίγουρα. Στον οποιονδήποτε. Γιατί είναι παίχτες που έβαλαν πλάτη, να το πω έτσι λαϊκά, την περσινή σεζόν και προσέφεραν αγωνιστικά. Συνέβαλαν για να έρθει άνοδος. Βάλανε πλάτη για να κλείσουν τρύπες από πέρυσι και πρέπει άρρωστα να γνωρίσει αυτό το πράγμα στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Για το ποδόσφαιρο γενικά νομίζω τα καλύψαμε. Είπαμε για την επίσκεψη του Πάκο Ερέρα με τον Γιώργο Κολτσίδα στο Νεωρίσιο. Πήγανε σήμερα κάνει εξήγηση. Ωραία πράγματα και πολύ ωραία πρωτοβουλία του Θόδωρου Καρυπίδη να ζητήσει από τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τα βελτιωτικά έργα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας να αυξήσουν τη χωρητικότητα του κτηρίου. Βεβαίως. Από ό,τι αρχικά. Εντάξει, κοίτα, ο Καρυπίδης, επειδή γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ όρεξη αυτή τη στιγμή, και ειδικά τώρα που η ομάδα ανέβηκε στην Super League, ειδικά με το προπονητικό, το βλέπει πάρα πολύ ζεστά. Δηλαδή να φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις όπως πρέπει και όπως αρμόζουν στον Άρη. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ας πούμε τώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν στη Νέα Υόρκη για τις επαφές τότε με τον Τόμα Παπαδόπουλο και τον Ίσα Κίεβιτς, 3 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ας πούμε, έστειλε φωτογραφίες από γυμναστήρια κτλ. Στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το έργο. Μήπως το κάνουμε έτσι, όχι να το κάνουμε αλλιώς και τέτοια. Το έχει δει πολύ ζεστά γενικότερα το συγκεκριμένο ζήτημα. Και είναι ωραίο να βλέπουν να γίνονται και έργα και στο Ρήσιο και στο Βικελίδης. Εντάξει, το ενδιαφέρον του κόσμου το καταλαβαίνουμε ότι επικεντρώνεται στο αγωνιστικό, αλλά και αυτά, παιδιά, είναι ωραίο να γίνονται. Δηλαδή, βοηθάνε. Είναι και το πρεστίζ της ομάδας, είναι ότι και αυτά είναι αλλαγή επίπεδου, γιατί δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός και μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι μόνο οι 11 που παίζουν στο γήπεδο και οι 7 που είναι στον πάγκο, είναι
πολλά πράγματα. Είναι το γήπεδο, οι καταστάσεις σου, είναι ο τρόπος που λειτουργείς γενικότερα. Κάθε είναι το προπονητικό. Κάθε πτυχή της λειτουργίας σου γενικότερα. Και το προπονητικό, ο στόχος που υπάρχει είναι να γίνει ένα μέρος στο οποίο οι παίχτες θα περνούν πολλές ώρες της μέρας και δεν πήγαινε απλά για 2 ώρες προπόνηση και θα φεύγουν. Mm. Γιατί έτσι λειτουργούν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ναι, σοβαρά δηλαδή ευρωπαϊκά κλαμπ. Χώρος στον οποίο να πηγαίνει στις 10 και να φεύγει στις 12. Ακριβώς. Να πηγαίνει στις 10 να φεύγει στις 3. Να κάνεις εκεί την αποθεραπεία σου. Το πιο απλό παράδειγμα. Μετά από ένα παιχνίδι, ο coach στο τεχνικό επιτελείο να καθίσει σε ένα δωμάτιο μαζί με τους παίκτες, ειδικά διαμορφωμένο, και να του δείξει ένα βίντεο, ας πούμε, με τα λάθη που έγιναν στον προηγούμενο αγώνα. Δηλαδή, πράγματα. Όχι μόνο αυτό. Στην καθημερινότητα να τρως εκεί, να κάθεσαι εκεί πέρα. Είναι, έτσι λειτουργούν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κλαμπ αυτή τη στιγμή. Σε προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μιλάμε πάντα, έτσι. Και όχι μόνο σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτό το οποίο γράψαμε και το πρωί για τον ΝΕΤΟ είναι ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι γνωστό. Ανεβάζει άλλωστε συχνά ο Βραζιλιάνος και στα social media το που βρίσκεται. Βρέθηκε και χθες στο γήπεδο, είχε και μια γνωριμία με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Αν όχι σήμερα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχει και μια επαφή με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να βοηθήσει. Ναι, το είδα. Να βοηθήσει τον Άρη ο Βραζιλιάνος από άλλο πόστο πλέον. Mm-hmm. Τώρα θα είναι ως σκάουτερ, θα είναι, δεν το ξέρουμε, αυτό το αποφασίσουν αν γίνει τελικά και αν ο ΝΕΤΟ συνεχίσει την ομάδα Πολός, πώς θα το αποφασίσει και θα το δει με τους ανθρώπους του Άρη. Ο ίδιος πάντως θέλει να μείνει και αν να λάβουμε βοηθήσει. Πάντως τα όσα είχε πει ο Ντάρσι ΝΕΤΟ στην τελευταία του συνέντευξη, στη συνέντευξη τύπου που είχε γίνει και είχε ανακοινώσει μάλιστα και την... και την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Ο ίδιος θέλει να έχει έναν ρόλο μέσα στην ομάδα, τουλάχιστον αυτό θα του άρεζε να κάνει, να έχει έναν ρόλο μέσα στην ομάδα που να βρίσκεται δίπλα στους ποδοσφαιριστές, να τους δίνει έτσι κάποιες συμβουλές, να διαχειρίζεται λίγο την ψυχολογία τους, να μπορεί να τους πει δύο λόγια, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτή είναι η θέση, ας πούμε, που πιστεύει ο Βραζιλιάνος ότι ταιριάζει περισσότερο. Σε βλέπω να πανηγυρίζει Νίκο Παπαδόπουλε. Πότε γυρνάτε από 3-5 χιλιάδια? Επειδή είναι το πανηγυρίζει, ο Γιάννης με βλέπει να χτυπιέμαι, γιατί η αποστολή και εμείς φυσικά θα επιστρέψουμε από τα 3-5 χιλιάδια στις 16 του μήνα. Δηλαδή, 16 του μήνα, κάτι που ήταν 21 Σάββατο. 5 μέρες. 12 μέρες με την πρώτη ημέρα. 16. Κάτσε, πότε είναι 16 του μήνα, 16 του μήνα. Τη μέρα πέφτει. Σήμερα έχουμε 3, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε 4 και 7, 11. Την επόμενη. Δευτέρα! Δευτέρα, μια χαρά. Δευτέρα, δηλαδή 9 μέρες πριν το φιλικό με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Μια χαρά. Εντάξει, καλά είναι. Και εγώ έβαλα περισσότερα ρούχα. Κάτσε, τώρα που θα πάω σπίτι το βράδυ, θα βγάλω 2-3 πραγματάκια από την βαλίτσα, γιατί φυσικά είναι. 1-0 η Σουηδία. 1-0 η Σουηδία με τον Φόσμπεργκ, μάλιστα. Με κόντρα. Ενέργεια φίλοι τώρα, ποια Ελβετία τώρα. Καλά, καρφώθηκε φίλο στο γάμα. Μαύρο Ελβετό, μαύρο Γερμανό, ρε Καβαδία, δηλαδή που οδηγούμπα, ρε φίλε. Δηλαδή ο Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και την ενημέρωση τη ΠΑΕ Άρη. Η ομάδα θα αναχωρήσει το απόγευμα, αύριο το απόγευμα για το αθλητικό κέντρο του Βερμίου και θα καταλήξει στο ξενοδοχείο Νάουσα Mountain Resort. Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για τι 16 του μήνα. Αύριο το πρωί στο Κλινά Βικελίδη θα γίνει η πρώτη γνωριμία του Πάκου Ερέρα με του ποδοσφαιριστέ τη ομάδα μα. Σήμερα ήταν και η δεύτερη μέρα των εξετάσεων στα εργαστήρια της Smart Physio, αιματολογικές, στα αφίντεα, ευρωιατρική και καρδιολογικές, στα τεφά. Το δεύτερο γκρουπ πέρασε εξετάσεις. Για τη Smart Physio, σας είπαμε και χθες ότι είναι πιθανό να υπάρξει μια συνεργασία του Άρη με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πάνω στο τομέα της πρόληψης των τραυματισμών, αποκατάσταση των παικτών και υποστήριξη στην ανάλυση των αγώνων. Ήταν μια εταιρεία που δεν είναι άγνωστο. Άρα έχει συνεργαστεί μαζί της η ομάδα και τη ζώνη 14-15. Ένα διάστημά της τουλάχιστον. Είπαμε λοιπόν ότι η ομάδα θα κάτσει τελικά γύρω στις 12 μέρες πάλι περίπου. Όπως ήταν δηλαδή και ο αρχικός προγραμματισμός, ανέφυγε σε 9 του μήνα. Καλό αυτό, φίλε. Εντάξει, δηλαδή για το Θεό. 17 μέρες σου είπα. Γελούσαμε μέσα του, θα το τρελούσαμε τα σεντόνια πάνω στα δάση. Άσε, 17 μέρες στο βουνό τώρα. Κάτσε καλά, ρε Γιάννη. Κάτσε καλά, ρε Γιάννη. Πήγαινα εγώ, αν ήθελες. Προσφερόμουν να πάω εγώ, αν ήθελες. 17 μέρες. Εγώ τον είπα το Χρυσάνθο. Όταν το μάθαμε αυτό προχθές και το λέω το Χρυσάνθο, δεν μπορεί να πάει κάποιος άλλος. Γιατί λέω, εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρω. Ακούστε εκεί η ευχαριστία. Θα είναι μέσα στη φύση, μέσα στην ομορφιά, μαζί με την ομάδα. Θα παρακολουθεί από κοντά την προετοιμασία και δεν θέλει κιόλας. Να πούμε για τον Γιώργο τον Καντιμίρο ότι βρέθηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ, έγινε μια συνάντηση και συζητήσουμε με τους ανθρώπους της ομάδας και τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο φυσικά. Δεν βρέθηκε η χρυσή τομή,
ακόμα. Υπάρχουν έτσι, υπάρχει μια απόσταση και στη διάρκεια του συμβολαίου και στο οικονομικό και ίσως μέχρι το βράδυ να έχουμε εξελίξει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πιθανότητα θα υπάρξει μια επαφή μέχρι το βράδυ ανάμεσα στις δύο πλευρές. Περιμένουμε ενημέρωση όσον αφορά και τον Μπάι Παυλίδη, το οποίο επίσης η ανανέωση εκκρεμεί. Δεν πήγε χθες ο ποδοσφαιριστής στα γραφεία. Περιμένει τηλέφωνο του ανθρώπου της ομάδας και με αυτόν μένει να διευθετηθούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να υπογράψει για τα επόμενα τρία χρόνια και να ταξιδέψουν και αυτοί, αν συμφωνήσουν με το καλό αύριο στα 35 πηγαδιά. Ναι. Θα ταξιδέψουν εφόσον δεν συμφωνήσουν. Από την άποψη δηλαδή ότι να πάρει μια παράταση νομίζω η όλη διαδικασία. Νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει μέχρι αύριο προκειμένου να είναι γνωστό αν θα πάνε ή όχι με την αποστολή. Εντάξει, σε μια-δύο περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και αυτός. Όπως για περίπτωση του Ντούνι, ο οποίος δεν θα πάει από αύριο. Αν όλα πάνε καλά, συμφωνήσει κτλ., θα πάει τις επόμενες μέρες. Υπάρχει και η περίπτωση του Βαλεριάνου που είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, γιατί ο Βαλεριάνος αύριο πρέπει να παρουσιαστεί στη Θήβα και να. Και θα προσπαθήσει να είναι αύριο το βράδυ στα πηγάδια. Είναι και αυτός δηλαδή, είναι ο Βαλεριάνος εντάσσει στην κατηγορία των παικτών που έχουν συμβόλαιο για την νέα σεζόν και θα κληθούν το επόμενο διάστημα να πείσουν, να το πω έτσι, τον Ερέρα ότι μπορεί να έχει μια θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν. Γιατί για αυτούς που έχουν συμβόλαιο είναι και, θα έλεγα, τα πηγάδια και ένα διάστημα αξιολόγησης. Βέβαια. Έχει μια εικόνα φυσικά, γιατί τους έχει παρακολουθήσει όλους τον τελευταίο μήνα και κάτι παραπάνω, σε βίντεο βέβαια. Θα αποκτήσει και μια πιο, θα αποκτήσει μια εικόνα και από κοντά κιόλας για κάποιους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, κοίτα, κάποιους θα τεθούν τα συμβόλαιά τους ίσως και υπό νέα βάση, με μειώσεις κτλ. Θα το δούμε και αυτό το επόμενο διάστημα. Είναι πολλά πράγματα στη μέση. Νομίζω ότι αυτή τη διαδικασία την έχει αναλάβει ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι στις δικές του αρμοδιότητες και έχει και μια δικιά του φιλοσοφία. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό ίσως πάμε και λίγο πίσω σε κάποια θέματα, γιατί με τον ερχομό του Διαμαντόπουλου δεν θα πω ότι ξεκινάς από μηδενική βάση, αλλά πας προσθέτεις καινούργια πράγματα, μια κομμάτια μια άλλη φιλοσοφία. Όχι εξολόγηση τη δική του φιλοσοφία, αλλά κομμάτια τη δική του. Με μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι, γιατί είναι ένα άνθρωπο που έχει κάπω αλλιώ τα πράγματα στο μυαλό του, σε διάφορα πράγματα. Στο μεταγραφικό, α πούμε, θέλει και το προσπαθεί να εντάξει και ελληνικό στοιχείο αρκετά στην ομάδα. Και Έλληνε νεαρού ελπιδοφόρου που μέσω του Άρη μπορούν να αναδεχθούν και ο Άρης να υποφεληθεί χρηματικά από αυτού. Στο μέλλον. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια δυσκολία γιατί ο Έλληνας στις καλές ηλικίες, δηλαδή 19 με 25-26, εκεί μπαίνει και το οικονομικό λίγο στη μέση. Σίγουρα. Αλλά θα το προσπαθήσει ο Άρης και θα το επιχειρήσει. Άλλωστε, ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλές γνωριμίες, κυρίως στην Ελλάδα, βέβαια, αλλά και στο εξωτερικό. Λοιπόν, είπαμε ότι η Σουηδία προηγείται 1-0 της Ελβετίας. Στο 22 λεπτό είμαστε. Πάνε να πάρουν το εισιτήριο οι Σκανδιναβοί για τους 8 της διοργάνωσης. Η Ελβετία τώρα έχει ένα κόρνερ. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα γυρίσουμε το διακόπτη και θα πάμε στο μπάσκετ. Θα μας πει Παραπονιάρης εδώ πέρα για Μποχορίδη. Να μας πει για τον Φλιώνη και ό,τι νεότερο υπάρχει από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Πάμε στο τελευταίο break, κύριε Καβαδία, και επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 38 λεπτάκια μετά από τις 6. All About Άρης on Air στο Λίμπερο 107,4. Γιάννης Παραπονιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Πριν ένα χρόνο ήμουνα 3 μέρες πριν παρουσιαστώ. Και εσείς πείζατε. Αλλά έτσι. Λοιπόν, πώς φαίνεται ότι είσαι νεούδη, ρε φίλε. Γιατί? Δηλαδή, αναπολύς ακόμα τα χρόνια του στρατού να βγούμε και τα έχεις. Εγώ σου είπα τόσο καθαρά στη μνήμη σου με τόσες πολλές λεπτομέρειες. Ναι. Δηλαδή, ήταν πριν. Εντάξει, εγώ άρχισα να πάω σε σχέση με άλλους γιατί είχα αναβολή. Εγώ είχα πάρει αναβολή 9 χρόνια, ρε φίλε. Είχα πάρει αναβολή σκέψου το 9, η οποία τελείωνε πέρυσι το Δεκέμβρη. Φοβερό. Εντάξει, εμάς η δικιά μας σειρά τη δεν είναι. Και με είχαν στείλει, θυμάμαι το 9 που με είχαν πάρει τηλέφωνο από το τμήμα, με είχαν στείλει υγειονομικό άρτα. Για παρουσιαστώ. Και μου λέει αυτό ότι με μου λέει έβαλες βίσμα. Λέω όχι, λέω γιατί και πέρα δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει, λέω όχι. Είχα στείλει εμένα και άλλους για τρεις κολλητούς μου και δεν πήγε κανένας μας. Απίστευτο. Αφού εγώ ήξερα από τότε, θα πάω να κάνω τρίμηνο στην Κύπρο. Εντάξει. Τρεις μήνες δική μου στην Κύπρο και 9 μήνες δική εδώ. Ακριβώς. Εντάξει. Κάτι που ωραίες 10 χιλιόμετρα. Και πάω στην πράσινη γραμμή του Καλάδας απέναντι. Α, πείτε εσείς τώρα το Παπαδόπουλο στρατό. Το κομμάντο. Εντάξει, τι λες τώρα. Ενέρε, φίλε, εντάξει.
Κοίτα, όχι. Οι παλιοί, πιο παλιοί από μένα και από σένα, κάνανε στρατό. Γιατί και εσείς τώρα σε σύγκριση, ας πούμε, με τους παλιούς δεν κάνανε πολύ. Εντάξει. Εγώ υπηρέτησα σε μια μονάδα, ρε φίλε, που παραδοσιακά Ο Τσαλτίδης και ο Σαββόπουλος, ας πούμε, έτσι, που είναι και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι, προς Θεού, εντάξει, είναι σε μια ηλικία. Κάνανε μεγαλύτερη. Κάνανε μεγάλη, κάνανε 18 μήνα κάνανε τώρα. Αυτό ήταν τιμωρία, δεν είναι. Και πήξανε τώρα, εντάξει. Αυτό σου λέω. Ο πατέρας μου έκανε 32 μήνες. Και εμένα, ο δικός μου τόσο έκανε. Και τον είχα στείλει και στην Κύπρο. Τέλος πάντων, άλλες ιστορίες, αυτές στρατιωτικές, έτσι θα κάνω μια κουμπί βραδινή, έτσι, να πούμε όλα τα στρατιωτικά μας χρόνια. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας τα αθλητικά. Η γενναιότερη ενημέρωση που υπάρχει από τα ποδοσφαιρικά, πριν δώσω το λόγο στο Γιάννη για τα μπασκετικά. Μέχρι το βράδυ θα έχει υπογράψει και ο Παυλίδης. Μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας, βρέθηκε στα γραφεία. Εντάξει, συμφωνήσανε και σε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που υπήρχαν, κυρίως όσον αφορά τα χρήματα που έχει λαμβάνει από την περσινή σεζόν. Τα βρήκαν οι δύο πλευρές και μέχρι το βράδυ θα έχει υπογράψει και αυτός και θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ εκτός Ευρώπης και θα ταξιδέψει και αυτός αύριο κανονικά. Άρα, στα 35 πέντε. Ναι. Αύριο το πρωί η ομάδα θα βρεθεί στο Βικελίδης. Μια πρώτη ενημέρωση με τον Ερέρα, είπαμε. Και το απογευματάκι, εκεί λίγο μετά τις 4 κατά τις 5, θα μπουν όλοι στο Πούλμαν και θα αναχωρήσουν για το όχι και τόσο μακρινό Βέρμιο. Αν είναι με τα Μάξ κανένα 2 ώρα, με το Πούλμαν είναι 2,5 ώρες περίπου. Εντάξει. Περιμένουμε να δούμε, θα γίνει μέχρι το βράδυ και με τον Κατημίρη. Αύριο είπαμε είναι πιθανό να έχουμε εξελίξει όσον αφορά τον Ντούνι. Και θα περιμένουμε επαφή που θα κάνει με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Είπαμε για τον Ματίγια που συμφώνησε για ένα συν ένα χρόνο. Είπαμε για τον Ματέο Γκαρσία. Κόλλησα λίγο τώρα, έφαγα λίγο μια εμπλοκή. Ματί για Ματέο Γκαρσία είναι πολύ εύκολο. Είπαμε και για αυτόν τον 21χρονο Αργεντινό, 22χρονο Αργεντινό εξτρέμ της Λας Πάλμας, τον οποίο ο Άρης προσαναφέρει δανεικό στο κλάνο της Βικελίδης. Ακούσατε και για το χορτάρι τι γίνεται. Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη του κύριου Γεννάτου και στο Λαμπαουτάρισον. Θα ανέβει και το ηχητικό σε λίγο. Περιμένω να δούμε. Έγανε λόγο ο άνθρωπος για να χλωτάρει τα υψηλό επίπεδο. Φυσικά περιμένουμε να τον δούμε στα αποκαλυπτήρια που θα γίνουν στο φιλικό με την ΑΕΚ. Και πάμε σιγά σιγά να δώσουμε τον λόγο στο Γιάννη Παραπονιάρη να μας πει για τα μπασκετικά από νωρίς. Πού θα ξεκινήσουμε, τα πρωινά με τον Ποχορίδη που διαβάσαμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Λέω καλύτερα να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα και την εξέλιξη που υπήρχε στο θέμα του Δημήτρη Φλιώνη. Του Δημήτρη Φλιώνη. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι, είναι η αλήθεια, το Σάββατο με αυτή την ανακοίνωση που εξέδωσε η Καϊάρης, με την οποία γνωστοποιούσε ότι αποσύρει την πρόταση που είχε καταθέσει στον 21χρονο Γκάρ, επειδή αυτός δεν απάντησε μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια τα οποία του είχε ζητήσει να απαντήσει στην πρόταση. Σήμερα όμως είχαμε αλλαγή δεδομένων, καθώς υπήρξε μια συνάντηση της πλευράς του παίκτη μαζί με τον κύριο Δημήτρη Γουλιέλμο, ο οποίος βρίσκεται από την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη, θα καθίσει μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δηλαδή μέχρι σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, θα αποχωρήσει αύριο το πρωί για την Αθήνα. Υπήρξε λοιπόν μία νέα επαφή, μία νέα κουβέντα με την πλευρά του Δημήτρη Φλιώνη. Έγινε έτσι μία εκ νέου συζήτηση επί όλων των δεδομένων και εν τέλει οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και ο παίκτης θα συνεχίσει να φοράει κανονικά την φανέλα της ομάδας. Ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα του συλλόγου, προέρχεται από τα σπλάχνα του μπασκετικού Άρη, όλη του η πορεία είναι συνδεδεμένη με τον Άρη. Ο Βαγγέλης Αγγέλου είχε καταστήσει σαφές από το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων ότι θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδας, καθώς έκανε και πολύ καλή χρονιά φέτος ο Φλιώνης, ειδικά σε εκείνα τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Νίκο, θα το θυμάται και ο κόσμος, που ήταν ιδιαίτερα κρίσιμα με τον Πανιόνιο, κυρίως με τον Ρέθυμνο. Είχε πολύ καλή παρουσία ο νεαρός και παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατάφερε έτσι να ανταποκριθεί πολύ καλά στον ρόλο του, οπότε ο Βαγγέλης Αγγέλου θέλει να δουλέψει επιπλέον μαζί του, θέλει να τον έχει υπό τις οδηγίες του και θα τον έχει και τη νέα σεζόν. Η συμφωνία, από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι για τα επόμενα 2 χρόνια μεταξύ των δύο πλευρών.
Οπότε μέχρι το 2020 ο Δημήτρης Φιλιώνης θα είναι παίκτης του Άρη. Οπότε κλείνει ακόμη μία εκκρεμότητα για τον μπασκετικό Άρη. Αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή το ρόστερ, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες η απόκτηση του Δημήτρη Βεργίνη, του Διαμαντή Σλαφτσάκη και του Μπορίς Νταλό. Έχει ανακοινωθεί και η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γκάρι Μπέλ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Και ο Δημήτρης Φιλιώνης, ένας ακόμη παίκτης, ο οποίος παραμένει, διατηρείται στο δυναμικό της ομάδας μετά την περσινή σεζόν, διατηρείται από το περσινό ρόστερ στην ομάδα, θα είναι και φέτος, θα παίξει υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου, και πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στο θέμα του Λευτέρη Μποχωρίδη. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε εχθές τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Ανεβάσαμε σήμερα το πρωί και ένα θέμα που δίνουμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την πρόταση που του έχει καταθέσει ο Άρης. Αυτή η πρόταση προβλέπει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο υπερβαίνει τις 160.000 συνολικά. Για τα επόμενα τρία χρόνια δηλαδή ο Άρης προσφέρει ένα ποσό κοντά στις 165.000 στον Λευτέρη Μποχωρίδη, και φυσικά ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει αναλύσει ενδελεχώς στον Διεθνή Γκάρ το πώς σκοπεύει να τον αξιοποιήσει, τι ρόλο θέλει να του δώσει στην ομάδα. Δεν το έχει κρύψει ο coach του Άρη ότι θέλει να χτίσει επάνω στο Λευτέρη Μποχωρίδη την ομάδα των επόμενων ετών. Θέλει να του δώσει ηγετικό ρόλο. Θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος παίκτης διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας, και πλέον το μεγάλο στοίχημα για τον Άρη είναι να καταφέρει να αποσπάσει την υπογραφή του παίκτη, να πάρει τη θετική του απάντηση και να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία από εδώ και πέρα. Υπάρχει το θέμα των οφειλωμένων από την φετινή χρήση. Στις συζητήσεις που έγιναν με τον μάνατζερ του παίκτη, τον κύριο Νίκο Λότσο, ο Δημήτρης Γουλιέλμος ανέλησε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να διευθετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα με τις οφειλές. Φαντάζομαι ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα περιμένουν και οι άνθρωποι του Άρη την οριστική απάντηση του Λευτέρη Μποχωρίδη, για να ξέρουν πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Πάντως, η πεποίθηση που υπάρχει είναι ότι στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας θα έχει ευτυχή κατάληξη το θέμα και ο παίκτης θα ανανεώσει την συνεργασία του με τον Άρη, καθώς, όπως είπαμε, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα παικτών που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Αυτά όσον αφορά τις ανανεώσεις και τις άμεσες προτεραιότητες που έχει θέσει όσον αφορά το αγωνιστικό ΙΚΑΕ. Ο Βαγγέλης Αγγέλου βρίσκεται στο Las Vegas, όπου συμμετέχει στο Summer League μαζί με τους Milwaukee Bucks. Βρίσκεται στο πλευρό του προπονητή της ομάδας, του Γιάννη Αντετοκούμπο, του Mike Budenholzer. Είναι εκεί στο τεχνικό επιτελείο των Ελαφιών. Μια πολύ τιμητική διάκριση για τον coach του Άρη, ο οποίος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του σημείωσε κιόλας ότι θα προσπαθήσω να πάρω έτσι γνώσεις από το ανώτατο επίπεδο του μπάσκετ, από το ακραίο επίπεδο του μπάσκετ όπως το χαρακτήρισε, και να προσπαθήσω να τις εφαρμόσω ως έναν βαθμό και στη δική μας δουλειά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και φυσικά έτσι να πάρει και κάποιες ιδέες τις οποίες θα μπορέσει να τις εφαρμόσει και στον Άρη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Summer League του Las Vegas, ο coach του Άρη αναμένεται να έχει μια συνάντηση και με κάποιους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας. Ο ένας, ο οποίος έχει γραφτεί εδώ και καιρό ότι ενδιαφέρει τον Άρη, και μάλιστα ο coach Αγγέλου έχει κάνει και μια τηλεφωνική επαφή μαζί του, αναφέρομαι στον Lucky Jones, τον Αμερικάνο guard forward, ο οποίος στη φετινή σεζόν τον είδαμε να αγωνίζεται με την φανέλα του ΠΑΟΚ και να πραγματοποιεί μια
πολύ μεστή σεζόν. Είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη ο Λάκη Τζόνς. Ο Βαγγέλης Αγγέλου το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο παίκτη, καθώς αυτός ήταν ο προπονητής ο οποίος τον ανακάλυψε εντός εισαγωγικών και τον έφερε στην Ελλάδα. Έχουν κοινή πορεία, κοινή θητεία στον Προμηθέα Πατρών. Οπότε οι δυο τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον τρόπο δουλειάς ο ένας του άλλου και επιθυμία του Βαγγέλη Αγγέλου είναι να συνεργαστούν εκ νέου. Γι' αυτό και ο Άρης του προσφέρει, του Αμερικάνου Γκαρ Φόργορ, του προσφέρει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θα επιδιώξει μια συνάντηση ο Βαγγέλης Αγγέλου με τον Αμερικάνο στο περιθώριο της παραμονής του στο Las Vegas και εκεί εμπολής θα προκύψει το αν τελικά θα υπάρξει θετική εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα ή αν ο Άρης θα στραφεί σε άλλη λύση, καθώς για την συγκεκριμένη θέση υπενθυμίζω ότι υπάρχει και η περίπτωση του TJ Bray, του Αμερικάνου αριστερόχειρα guard forward, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στον Κολοσσό Ρόδου, ένας παίκτης πάνω κάτω με τα ίδια χαρακτηριστικά του Lucky Jones. Βέβαια ο Bray είναι λίγο καλύτερος επιθετικά, ο Lucky Jones προσφέρει πολλά παραπάνω πράγματα στην άμυνα, αλλά κατά γενική ομολογία είναι δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν αρκετές δουλειές μέσα στο παρκέ και αυτό είναι κάτι το οποίο αρέσει στον Βαγγέλη Αγγέλου. Επίσης είναι πιθανόν να υπάρξει και μια συνάντηση με τον Mike Kaiser, τον Αμερικάνο center forward, ο οποίος αγωνίστηκε την φετινή αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Κίμης και είχε κάποια έτσι, εντυπωσιακά μάτς τα οποία έκανε. Γενικότερα είχε μια σταθερή πορεία με την ομάδα της Χαλκίδας. Είναι και αυτός στο στόχαστρο το μεταγραφικό του Άρη. Ενδεχομένως να υπάρξει και μια συνάντηση με τον Βαγγέλη Αγγέλου για να τα πούνε έτσι από κοντά, να του εξηγήσει και καλύτερα ο coach του Άρη τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζει και από εκεί να προκύψει έτσι, να προκύψουν έτσι κάποια νέα δεδομένα που θα μπορούμε να τα μεταφέρουμε έτσι με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν συμβούν. Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό. Η προσπάθεια συνεχίζεται για να έρθει το μπαν από τη FIBA, για να έρθει το απαγορευτικό των μεταγραφών. Στα 6 αυτή τη στιγμή τα μπαν που έχει στην πλάτη του ο Άρης και θα γίνουν 7 καθώς έχει καταθέσει προσφυγή και ο Σπύρος Μούρτος εδώ και κάποιες μέρες και αναμένεται να γίνουν 7 τα απαγορευτικά των μεταγραφών. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές και με τους παίκτες που έχουν λαμβάνει χρήματα και έχουν δικαιωθεί από το δικαστήριο της FIBA, υπάρχει καλή διάθεση για συνεργασία και σιγά σιγά αρχίζουν να κλείνουν και οι συμφωνίες. Αλλά για να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή με όλους, να πέσουν και οι πρώτες προκαταβολές, για να μπορέσει έτσι να ξεκινήσει η διαδικασία και να μπει η FIBA στη συνέχεια και να πει ότι άρουμε τον μπαν, καθώς η ομάδα έχει τηρήσει τους όρους που έχουν συμφωνηθεί και έχει πλέον το δικαίωμα, ανακτά το δικαίωμα να επιλέξει παίκτες από την ελεύθερη αγορά. Θα τα δούμε αυτά μέσα στις επόμενες ημέρες, το τι κατάληξη θα έχουν, ποιες ακριβώς θα είναι οι εξελίξεις και αν καταφέρει εν τέλει η ομάδα να διώξει από πάνω της αυτό το μεταγραφικό μπαν το οποίο έχει από τον Γενάρη του 2018 και να μπορέσει να επιλέξει παίκτες από μια μεγαλύτερη δεξαμενή όπως είναι η ελεύθερη αγορά παίκτων. Αυτά συνολικά, Νίκο, από το μπασκετικό ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Μέσα στις επόμενες ημέρες να σημειώσω ότι αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα του general manager στην ΚΑΕ. Ο Δημήτρης Τσαλδάρης αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους υποψήφιους για να αναλάβουν το συγκεκριμένο πόστο. Αρχικά προορίζονταν ο Σωτήρης Καραποστόλου, αλλά η περίπτωσή του δεν προχώρησε, οπότε οι άνθρωποι του Άρη
εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Τσαλδάρη, ενός αθλητή ο οποίος αγωνίστηκε για μία τετραετία στην ομάδα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κλίμα. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ. Μέχρι και φέτος έπαιζε. Ήταν εν ενεργή αθλητής. Οπότε σίγουρα οι γνώσεις του είναι πολύ σημαντικές. Δεν είναι το πόστο αυτό το Βασίλη Γκουρτζούμι. Είναι άλλη. General manager. Όχι, ο Βασίλη Γκουρτζούμι ήταν team manager. Team manager, ναι, για το συγκεκριμένο. Δεν έχουμε κάτι. Για το συγκεκριμένο, όχι. Δεν ναι, υπάρχει κάτι. Μάλιστα. Πάντως ο Τσαλδάρης είναι και ένα πρόσωπο νομίζω αγαπητό στον κόσμο ιδιαίτερα. Εντάξει. Την τίμηση τη φανέλα που λέμε. Και όλοι έχουν καλές αναμνήσεις από το συγκεκριμένο και σε καλά χρόνια για τον μπασκετικό ΑΡ, με επιτυχίες στην Ευρώπη, Ευρωλίγκες κτλ. Λοιπόν, η Σουηδία πέρασε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 1-0 με το τέρμα του Φόσμπεργκ. Επικράτησε της Ελβετίας, που ανάθεμα να υπάρχει ένας βέρος Ελβετός, άντε ένας θα υπάρχει, να πάρουν 2-3 συνολικά. Και περιμένουμε πλέον να δούμε το βράδυ αν τα αγαπητά σε πολλούς λιοντάρια θα περάσουν το εμπόδιο της Κολομβίας. Εγώ με τις άποψεις ότι όταν διαλέγεις αντίπαλο, καμιά φορά την πληρώνεις. Και η Αγγλία, επειδή διάλεξε αντίπαλο, μην κρύβομαστε το τραπέζι του δάχτυλό μας, θεωρώντας ότι θα πάει σε πιο εύκολες διασταυρώσεις, ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το λίγο. Μην πάθει καμιά ανήλα. Κοίτα, να σου πω κάτι, επειδή έχει το γκέιν ο οποίος είναι σε φοβερή κατάσταση, μονίμως βασικά εδώ και πόσο καιρό. Εντάξει, είναι το φαβόρι, αλλά καμιά φορά από εκεί που δεν τον περιμένεις είναι που την παθαίνεις, Γιάννη μου. Σίγουρα, αλλά η Κολομβία, έτσι όπως την είδα στη φάση των ομίλων, δεν μου γέμισε πολύ το μάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν με εντυπωσίασε. Καλά, και η Αγγλία, ρε φίλε, τώρα να σου πω τι έκανε. Με τον Παναμά ανοίξει 6-1 τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Με την εκπομπή All About Ars On Air θα τα πείτε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, με άγνωστη σύνθεση. Για την ώρα, ο μόνος σίγουρος νομίζω ότι είναι ο Παραπονιάρης αύριο. Θα παιχτεί τώρα μεταξύ της Αλτίδη και Παπαδόπουλου τώρα ποιος θα είναι αύριο στο στούντιο. Θα το δούμε. Συγγνώμη, εσύ δεν θα είσαι στο τέτοιο. Θα δούμε, περίμενα, θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο.